Επιβάτη. Όχι, δεν ήταν συγγενής. Ναι. Για να μην, ειδοποιήθηκα χθες το βράδυ από έναν πελάτη μου, φιλικό πρόσωπο και πελάτης, ότι ο γιος του ήταν στο τέταρτο βαγόνι. Είναι καλά το παιδί. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Ήταν στο τέταρτο βαγόνι και μου περιέγραψε σήμερα το πρωί όσα φρικτά έζησε, αφού τελικά γλίτωσε από αυτό το δυστύχημα με διάσηση, αμοιχές. Δεν χρειάστηκε να μπει σε περισσότερη νοσηλεία. Ναι. Τον πήρε ο πατέρας. Είναι σοκαρισμένο βέβαια το παιδί. Πόσο χρονών, κύριε Χατζηκωνσταντίνου? Είναι 24 χρονών το παλικάρι. Επέστρεφε με την παρέα του. Ναι, είναι φοιτητής από Θεσσαλονίκη είναι το παιδί. Επέστρεφε με την παρέα του από την Αθήνα, όπου είχαν πάει για το τρίμερο, όπως είχαν πάει πάρα πολλά παιδιά. Κυρίως αυτό το τρένο, επειδή έχω ταξιδέψει και ταξιδεύω πάρα πολύ συχνά με αυτό το τρένο στην Αθήνα. Το παιδί αυτή τη στιγμή είναι σοκαρισμένο και είναι με ένα, φοράει κολάρ, γιατί είναι με, καταλαβαίνετε, αυτό που έζησα από το ταρακούνημα. Αυτό που μου είπε και που μου περιέγραψε είναι ότι ένιωθαν κάτι σαν σεισμό και ξαφνικά ακούστηκε αυτό το μπαμ στο τέταρτο, μιλάω, βαγόνι. Το οποίο έγειρε, τα παιδιά δεν μπορούσαν να βγουν. Από κάποια τζάμια που σπάσαν από τη σύγκρουση στο τέταρτο βαγόνι, επαναλαμβάνω, πιο μπροστά ήταν η καφετέρια και τα δύο πρώτα βαγόνια που αυτά κολλητοποιήθηκαν. Τα προσπαθούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά που ήταν σε καλή κατάσταση και έχει ζώνες, ξέρετε, αλλά δεν τις φοράνε φυσικά. Κανένας δεν φοράει μέσα στο τρένο.